Εντάξει, παπαράτσι, τελειώσαμε. Μια χαρά είμαστε. Καλημέρα σε όλους. Μεγάλη Δευτέρα και είναι δύσκολη μέρα για να είστε εδώ σήμερα. Από ό,τι καταλαβαίνω, όμως, η πολιτική ηγεσία δεν ήθελε να καθυστερήσει άλλο αυτό το πολύ μεγάλο, αυτή την ευαρχίδα των έργων της ψηφιακής πολιτικής που αφορά δύο υπουργεία. Γι' αυτό και έχουμε δύο υπουργούς εδώ μαζί. Τη σύνδεση, τον κεντρικό κορμό για τη σύνδεση των υπουργείων μεταξύ τους μέσω εξελιγμένων ψηφιακών υπογραφών. Δεν θα καθυστερήσουμε πολύ. Θα καλέσω αμέσως στο βήμα τον κύριο Παπά, υπουργό ψηφιακής πολιτικής, τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης. Το λέω γιατί είμαι πολύ χαρούμενη που το έμαθα. Να μας πει δύο λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καϊμάκη. Να σας ευχαριστήσω και εσάς που είστε εδώ, παρόλο που είναι Μεγάλη Δευτέρα. Νομίζω ότι έχουμε μπει σε μία περίοδο όπου καταλαβαίνει ο καθένας ότι τα έργα και οι δράσεις της ψηφιακής πολιτικής εντάσσονται σε μία ενιαία στρατηγική. Την ενιαία στρατηγική, την εθνική ψηφιακή στρατηγική. Και η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική έχει, θα σας έλεγα, ως θεμέλιο λίθο, ένας από τους θεμέλιους λίθους της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, έρχεται και ακουμπά πάνω στη στρατηγική του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το Δημόσιο 2020. Έτσι λοιπόν σήμερα με αποκοινούμε την Όλγα τη Γεροβασίλη και θέλω με την ευκαιρία αυτή να την ευχαριστήσω και προσωπικά και να ευχαριστήσω και διακίνησης εγγράφων. Και απαντάμε, θα σας έλεγα, καταφατικά σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Είναι δυνατόν ένα έργο χαμηλού κόστους να έχει μεγάλα οικονομικά και άλλα ωφέλη? Και λέμε ναι, είναι. Διότι το έργο αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι προϋπολογισμού 22 εκατομμυρίων περίπου. Και η μόνη μελέτη η οποία έχει δει το φως της δημοσιότητας για την εξοικονόμηση που θα κάνει το δημόσιο από την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, είναι μια μελέτη του ΙΟΒΕ, η οποία λέει ότι θα γλιτώσουμε γύρω στα 380 εκατομμύρια το χρόνο στην πλήρη εφαρμογή του. Πλήρης εφαρμογή προβλέπεται και κατά τον νόμο, με βάση την νομοθέτηση που έχει κάνει η Όλγα Γεροβασίλη, και αυτό θα πρέπει, το στέλνουμε το μήνυμα σε όλους τους δημόσιους φορείς, πρέπει στο τέλος αυτού του έτους να έχουν εγκαταστήσει το σύστημα και τα έγγραφα στο δημόσιο να διακινούνται ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα με πάρα πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια να αξιολογήσουμε και τις διαδικασίες. Τώρα για αυτά βέβαια θα σας μιλήσει η κυρία Γεροβασίλη. Αλλά θέλω να σας πω ότι επειδή το έργο στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής λειτουργεί στην πληρότητά του, οι υπάλληλοι του Υπουργείου μας έχουν την απομακρυσμένη ψηφιακή υπογραφή και έχουμε την πλήρη εικόνα για το πότε και πώς φτάνουν τα έγγραφα, πότε ακριβώς υπογράφονται και από ποιον και πότε και αν διεκπεραιώνονται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε την εικόνα για τις διαδικασίες μας. Και εκεί πέρα πάλι σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα μπορέσουμε να τις αξιολογήσουμε, να τις βελτιώσουμε, να τις αναβαθμίσουμε, κάποιες ενδεχομένως να αποφασίσουμε να τις προσπεράσουμε, κάποιες να τις ενισχύσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές τις αποφάσεις θα τις πάρουμε υπόψη, θα τις λάβουμε αυτές τις αποφάσεις, παίρνοντας υπόψη τα απολύτως ακριβή στοιχεία για τη διακίνηση των εγγράφων μας. Θα έχουν αποτυπωθεί και οι χρονικότητες επακριβώς. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Προχθές ήμασταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και είχαμε την παρουσίαση των έργων που αφορούν την ψηφιοποίηση των διαδικασιών της δικαιοσύνης με τον Σταύρο τον Κοντονή. Λοιπόν, έφερε ένα παράδειγμα το οποίο είναι ανατριχιαστικό, κατά τη γνώμη μου. Είπε ότι σε κάποιο περιφερειακό δικαστήριο βρέθηκαν στο αρχείο υποθέσεις οι οποίες δεν είχαν κλείσει. Το καταλαβαίνετε? Είναι συγκλονιστικό δηλαδή ως παράδειγμα. Έχουμε δηλαδή, ακριβώς επειδή δεν αξιοποιούμε τις τεχνολογίες τις καινούργιες, παραβίαση θεμελιωδών κανόνων. Υποθέσεις οι οποίες δεν έπρεπε να είναι κλειστές ήταν στο αρχείο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν είναι ψηφιοποιημένες διαδικασίες. Δεν μπορεί να ξεφύγει λοιπόν κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να σταθώ στο εξής. Έχει ακουστεί και στο δημόσιο διάλογο ότι τι είναι αυτό τώρα που κάνουν το ψηφιακής πολιτικής και το
διοικητικής ανασυγκρότησης, αφού υπάρχει ψηφιακή υπογραφή. Χαιρετίσματα. Υπάρχει ως δυνατότητα από το 2001. Εάν δεν θεσπιστεί η υποχρεωτικότητα όπως καλώς θεσπίστηκε από την Όλγα τη Γεροβασίλη, δεν θα γινόταν ποτέ αυτό το έργο. Και νομίζω ότι βεβαίως κάθε αλλαγή ενδεχομένως να συναντάει δυσκολίες, αλλά εδώ πέρα είναι μια αλλαγή η οποία θα κάνει και τη ζωή των δημόσιων λειτουργών καλύτερη και σε δεύτερο επίπεδο και τη σχέση του πολίτη με το δημόσιο πολύ πιο λειτουργική, πολύ πιο αποτελεσματική. Το έργο αφορά 20-21.000 φορείς του ελληνικού δημοσίου και νομίζω ότι θα έχει πλάνο πλήρους ανάπτυξης τον ένα χρόνο. Έτσι, νομίζω δηλαδή ότι θα πρέπει μέχρι το τέλος, λιγότερο από ένα χρόνο, μέχρι το τέλος του χρόνου 21.000 φορείς να έχουν ενσωματώσει το σύστημα. Πριν κατέβω από το βήμα, ένα πράγμα θα πω, μία λέξη πάρα πολύ κρίσιμη, διαλειτουργικότητα. Διαλειτουργικότητα. Τι έκανε το δημόσιο μέχρι στιγμής? Παραγγέλνανε συστήματα και αναπτύσσαν έργα οι διάφοροι φορείς, τα οποία αφορούσαν λειτουργίες οι οποίες δεν μπορούσαν μεταξύ τους να επικοινωνούν. Αυτό έρχεται και τελειώνει με την πρωτοβουλία την οποία έχουμε την ευτυχία να σας παρουσιάσουμε σήμερα και την παρουσιάζουμε σε χρόνο. Δεν θέλω να πω ρεκόρ για να μην νομίζετε ότι υπερβάλλω και απλώς θέλω έτσι να πω ότι κάνουμε καλό έργο, σε χρόνο που τα έργα αυτά είναι χρήσιμα, έτσι. Υπάρχουν έργα τα οποία έχουν παρκαριστεί, ας το πω ευγενικά, και κοντεύει μια δεκαετία. Και ξεπερνιούνται οι τεχνολογίες και δεν είναι χρήσιμες και δημιουργούνται μια σειρά από προβλήματα. Άρα λοιπόν, ενιαία εθνική ψηφιακή στρατηγική, διαλειτουργικότητα των συστημάτων, προσπάθεια βεβαίως από τους δημόσιους λειτουργούς, αλλά ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και δίνουμε το λόγο στην φίλη Όλγα Γεροβασίλη. Εγώ θέλω να σας παρουσιάσω, επειδή εμείς οι δημοσιογράφοι τρολάρουμε πάντα. Είσαστε πολύ ψηλοί για μένα. όχι, δεν χρειάζεται. Την κυρία Όλγα, ψηφιακή υπογραφή στο Δημόσιο Γιώργο Βασίλη. Κυρίες, κύριοι, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι σήμερα εδώ. Για όλα όσα είπε ο Νίκος, αλλά νομίζω ότι είναι και μια καλή στιγμή για να συνειδητοποιήσουμε όλοι πόσο μεγάλη τομή είναι στο ελληνικό κράτος η ίδρυση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Εκτός από το να το λέμε γενικά ότι προσαρμοζόμαστε, ακολουθούμε τις τεχνολογίες, ακολουθούμε την ψηφιακή εποχή, νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά αρχίζει να φαίνεται πώς είναι στην πράξη. Και αυτή είναι μια καθοριστική στιγμή για να το δούμε αυτό. Και έτσι και με τον Νίκο, με τον Στέλιο βεβαίως, και με όλους όσους συνεργάζονται σε αυτή την κατεύθυνση, είμαστε έχοντας ολοκληρώσει ένα κύκλο συζητήσεων, σχεδιασμού, προσαρμογών που ήταν αναγκαίες. Νομίζω ότι σήμερα είμαστε στην στιγμή να τρέξουμε. Αυτό λοιπόν το οποίο θα παρουσιαστεί σήμερα είναι ένα έργο το οποίο έρχεται να αλλάξει πλήρως την καθημερινή επαφή των πολιτών με το δημόσιο. Ταυτόχρονα να αναβαθμίσει τη χώρα στο διεθνές ψηφιακό πλέον περιβάλλον. Κατεξοχήν βήμα, ψηφιακό μας μετασχηματισμός του ελληνικού κράτους, εξυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης. Όλοι προφανώς έχουμε έρθει αντιμέτωποι με την γραφειοκρατία του ελληνικού κράτους, με ό,τι σημαίνει αυτό σε χρόνο, σε χρήματα, σε ταλαιπωρία. Νομίζω ότι όλοι έχουμε να θυμηθούμε πολλές τέτοιες στιγμές. Αυτό λοιπόν το δυσκίνητο, αυτό το δυσλειτουργικό κράτος θα πρέπει να το αφήσουμε πίσω και σήμερα γίνεται ένα καθοριστικό βήμα. Και να αναπτύξουμε φυσικά ψηλές ταχύτητες στο δημόσιο με αυτό το σύστημα, δηλαδή το κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του δημοσίου.
ένα έργο τομή που από τη μία αντανακλά την αποφασιστικότητά μας να προχωρήσουμε σε στέρεες μεταρρυθμίσεις, από την άλλη να αναβαθμίσει αυτό που λέγαμε πριν τη σχέση κράτους-πολίτη, αλλά και να αυξήσει κατακόρυφα την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Φυσικά έρχεται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες πολιτών και άλλων χωρών, δηλαδή των Ελλήνων του εξωτερικού, περιορίζοντας την αυτοπρόσωπη παρουσία για να τους παρασχεθούν κάποιες υπηρεσίες. Αυτά τα έγγραφα λοιπόν θα έχουν ψηφιακή μορφή. Τι άλλο σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτά τα ψηφιοποιημένα έγγραφα μετατρέπονται σε ανοιχτά δεδομένα. Δηλαδή γίνονται δεδομένα προσβάσιμα, άμεσα και ισότιμα σε όλους, διευκολύνοντας την έρευνα, την ανάπτυξη και την τεχνολογία και την οικονομία. Δεν θα είναι σωρία από χαρτιά, αλλά πληροφορίες ηλεκτρονικά διαθέσιμες, όπως απαιτεί η εποχή μας. Τα τελευταία χρόνια θέλω να σας θυμίσω ότι καταβάλλουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αποδώσουμε στη δημόσια διοίκηση το κύρος που της αντιστοιχεί. Οι όποιες δυσλειτουργίες του Δημοσίου μετατράπηκαν σε εργαλεία για την απαξίωση των φορέων του Δημοσίου, του κράτους, αλλά κυρίως του κοινωνικού κράτους. Αυτού του κράτους, το οποίο πολλοί το έβλεπαν και εξακολουθούν σήμερα να το βλέπουν αμετανόητα, σαν ένα φορέα ο οποίος δίνει υπηρεσίες, πουλάει τις υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε ο ιδιωτικός τομέας να αντικαταστήσει το κοινωνικό κράτος. Σε εμάς αυτό είναι είμαστε αντιδιαμετρικά αντίθετοι σε αυτή την ιδεολογική άποψη. Το δημόσιο, το κοινωνικό κράτος οφείλει να έχει τις λειτουργίες του από δημόσιο φορέα προς τους πολίτες και ο ιδιωτικός τομέας έχει άλλες δουλειές να κάνει συμπληρωματικά. Βεβαίως, ένας υγιής ιδιωτικός τομέας έχει ισχυρό ρόλο. Έτσι λοιπόν, εγώ θα θυμίσω και εδώ σήμερα δηλώσεις και του σημερινού αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ποιες υπηρεσίες του Δημοσίου οραματίζεται, σχεδιάζει να ιδιωτικοποιήσει. Εμβληματικά θα αναφέρω από την ομιλία του στην Θεσσαλονίκη την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σε αυτά λοιπόν είμαστε εντελώς αντίθετοι. Εμείς θέλουμε το δημόσιο, γρήγορο, ευέλικτο, αποτελεσματικό, με εξοικονόμηση πόρων βεβαίως, οι οποίοι δεν προέρχονται από απολύσεις κάποιων ανθρώπων, δηλαδή αυτές οι αποτυχημένες οριζόντιες πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά μια ουσιαστική εξοικονόμηση πόρων, πολύ μεγαλύτερη από το να απολύσεις 10.000 υπαλλήλους και διαρκής. Εδώ λοιπόν είμαστε σήμερα με αυτό το έργο, το οποίο περιέχεται στην Εθνική Στρατηγική για τη Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2017-2019, αλλά είναι κομμάτι του Εθνικού Ψηφιακού Στρατηγικού Σχεδίου. Αυτή λοιπόν η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων θα συμβάλλει στην επιτάχυνση διεκπαιρέωσης διαδικασιών, πραγματική και σημαντική εξοικονόμηση πόρων, από κόστος χαρτιού, μηχανολογικού, εξοπλισμού ανθρωποώρων κλπ, αλλά και στην αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την κοινωνική λογοδοσία. Επιπλέον, η δημόσια διοίκηση αποκτά ένα κεντρικό εργαλείο που θα προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, διαχείρισης εγγράφων, απλές ροές εργασιών και απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές. Πρωτόγνωρες, δηλαδή, υπηρεσίες στα χρονικά της διοίκησης. Βεβαίως, οι αναγνωρισμένες ψηφιακές υπογραφές αποτελούν προϋπόθεση για την πλήρη εφαρμογή του έργου αυτού και υπενθυμίζω ότι και σήμερα δίνονται ψηφιακές υπογραφές και είναι και σε ισχύ. Ωστόσο, μέσα από αυτό το έργο έρχονται να δοθούν χιλιάδες πραγματικά ψηφιακές υπογραφές σε όλους τους φορείς. Και δωρεάν εννοείται. Δωρεάν παρέχονται και σήμερα. Παράλληλα, το κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων θα φιλοξενηθεί στο G-Cloud, δηλαδή στις εγκαταστάσεις του υπολογιστικού κέντρου του κυβερνητικού νέφους. Σας θυμίζω ότι είναι ένα εμβληματικό έργο που υλοποιήθηκε από αυτή την κυβέρνηση, λειτουργεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Εξοικονομώντας επίσης εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο
καθώς συγκεντρώνει στον ίδιο χώρο συστήματα που θα κόστιζαν πολλαπλάσια αν λειτουργούσαν μεμονωμένα. Εκεί έχει εγκατασταθεί ήδη και λειτουργεί σε πλήρη ασφάλεια το σύστημα Διάβγεια. Επίσης, να θυμίσω ότι για αυτή την, για την τηλεπικοινωνιακή και ηλεκτρονική υποδομή των φορέων του Δημοσίου, όπως αυτού του συστήματος, θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα σύζευξης, το οποίο θα αναβαθμιστεί με επέκταση περίπου σε 40.000, τέλειο το λέω καλά, δημόσια κτίρια. Σχολικά συγκροτήματα, μονάδες, κέντρα υγείας, αποκεντρωμένες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα κλπ. Κυρίες και κύριοι, οικοδομούμε το ψηφιακό κράτος με τα ψηφιακά θεμέλια της νέας εποχής. Δεν πρόκειται για ένα άθροισμα ασύνδετων ή απαρχαιωμένων πληροφοριακών συστημάτων, όπως είπε και ο Νίκος πριν. Αντίθετα, είναι ένα σύνολο δράσεων και έργων που υλοποιούμε, στα αλήθεια όμως, με επίκεντρο τον πολίτη. Από το 2011 προβλεπόταν η δυνατότητα αυτή, με νομοθέτηση του 2011, ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή και χρονοσήμανση. Ενδιάμεσα από το 2011 μέχρι το 2015 εκδόθηκαν εγκύκλοι, υπήρξαν τροποποιήσεις, αλλά ουδέποτε υπήρξε έργο. Και νομίζω ότι αυτό έχει και αιτίες. Ας μην τις αναλύσουμε τώρα, φαντάζομαι τις κατανοεί ο καθένας. Η διατήρηση όμως, ξέρουμε όλοι ότι η διατήρηση των γραφειοκρατικών μηχανισμών οδηγούσε αυτόματα σε διατήρηση πελατειακών σχέσεων και στην ύπαρξη ανθρώπων που είχαν προνομιακή σχέση με τους φορείς του δημοσίου. Πίσω από αυτούς τους όγκους χαρτιών κρυβόταν δυστυχώς και σχέσεις διαπλοκής, διαφθοράς, μικροπολιτικής και ό,τι άλλο τίτλο θέλετε να δώσετε. Ο νόμος του 4440 του 2016 νομοθέτησε την υποχρεωτική διακίνηση εγγράφων που προβλέπεται, όπως είπε και ο Νίκος πριν, να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2018. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εξέλιξη αποτελεί προϊόν κοινών συντονισμένων ενεργειών των Υπουργείων. Θέλω να θυμίσω εδώ ότι και από τα δύο Υπουργεία υλοποιούνται μερικά έργα, τα οποία δεν είναι πολύ ορατά, ωστόσο είναι σημαντικά έργα υποδομής που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα, προκειμένου να μπορέσουν να έχει εικόνα η μεταβολή του κράτους. Θα σας θυμίσω εδώ τα ψηφιακά οργανογράμματα, τα οποία ζητάει και υλοποιούνται το δικό μας Υπουργείο από όλο τον δημόσιο φορέα. Τα ψηφιακά οργανογράμματα είναι βασικό background για όλες αυτές τις αλλαγές. Το ψηφιακό οργανόγραμμα, δηλαδή με την ψηφιακή υπογραφή, είναι αυτοί που θα αποτυπώσουν, απαιτείται για να μπορεί κάποιος, ας πούμε, να ξέρει μια αδειοδότηση. Ποιος την υπογράφει, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα έχει αυτή την ψηφιακή υπογραφή, σε ποια θέση, ή αυτό το έγγραφο που πρέπει να το δώσει ο τάδε προϊστάμενος της τάδε υπηρεσίας. Όλα αυτά αποτυπώνονται στα ψηφιακά οργανογράμματα, γι' αυτό επιμένουμε πολύ και γι' αυτό τα ζητάμε επιτακτικά από όλο το δημόσιο, εκτός από το ότι πάνω σε αυτά στηρίζεται το σύστημα κινητικότητας, το σύστημα HRMS, το οποίο θα μιλήσει ο Στέλιος και γι' αυτά αργότερα. Με αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ. Είμαστε εδώ για ό,τι θέλουμε να συζητήσουμε και είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε αυτό το ψηφιακό κράτος, το οποίο έχουν ανάγκη οι Έλληνες πολίτες, αλλά η χώρα, προκειμένου να ακολουθήσει τις σύγχρονες εξελίξεις. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχουμε ένα, πριν περάσουμε στο Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, έχουμε ένα βιντεάκι να δείξουμε. Είμαστε έτοιμοι? Για να έχουμε έτσι και μια οπτικοποιημένη εικόνα για το τι πράγμα θα μιλήσουμε συγκεκριμένα. Η ψηφιακή πολιτική δεν είναι το μέλλον. Είναι το παρόν. Για πρώτη φορά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου παίρνει σάρκα και οστά με το έργο της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σε χρόνο ρεκόρ και με μικρό προϋπολογισμό.
Ήδη το έργο εφαρμόζεται πιλωτικά στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα επεκταθεί στα Υπουργεία και στο σύνολο των φορέων του Δημοσίου, χορηγώντας αρχικά 150.000 ψηφιακές υπογραφές σε δημοσίους υπαλλήλους. Το νέο σύστημα απλουστεύει σημαντικά τις διαδικασίες, κερδίζει πολύτιμο χρόνο τόσο για τους δημοσίους υπαλλήλους, όσο και για τους πολίτες, ενώ μειώνει δραστικά τα λειτουργικά έξοδα του κράτους και την επιβάρυνση για το περιβάλλον. Ουσιαστικά, το έργο εξαϊλώνει τη γραφειοκρατία, αφού εξασφαλίζει ταχύτερη και ασφαλέστερη διακίνηση των προσυπογραφή γράφων, καθώς και τη λειτουργική ηλεκτρονική αρχειοθέτησή τους. Επιπλέον, επιτυγχάνεται ακόμα ένα σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς οι χρήστες του συστήματος αυτομάτως ταυτοποιούνται ηλεκτρονικά με τη χορήγηση ψηφιακής υπογραφής. Με όχημά μας τις τεχνολογίες πληροφορικής, οδηγό μας την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική και στοίχημά μας τη δίκαιη ψηφιακή ανάπτυξη, εξυγχρονίζουμε τη χώρα και φέρνουμε το αύριο, σήμερα, για όλους. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο αυτό. Νομίζω είναι όσο μοντέρνα είναι και η ψηφιακή πολιτική. Χαίρομαι που έχω σήμερα εδώ την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την κυρία Γεροβασίλη, με την οποία συνεργαστήκαμε άψογα προκειμένου να σας παρουσιάσουμε σήμερα αυτό θεωρώ κομβικό έργο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση αυτή αντιλήφθηκε από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να υπάρχει μια διακριτή δομή ψηφιακής πολιτικής και ένα συνεκτικό στρατηγικό πλαίσιο. Παρότι λοιπόν μας συγκρίνουν πολύ συχνά με ψηφιακά αναπτυγμένες χώρες όπως την Εστονία και μας ασκούν και κριτική και όλα σε αυτό και μας λένε ότι έχετε μείνει πολύ πίσω στα ψηφιακά, θέλω να σας πω έτσι ενημερωτικά ότι οι χώρες αυτές επενδύουν στα ψηφιακά τα τελευταία 20 χρόνια. 20 χρόνια. Η Εστονία ειδικά που την παρουσιάζουμε σαν μια χώρα πρότυπο, γιατί δεν απέχει και πάρα πολύ από την Ελλάδα, είναι μια μικρή χώρα, μάλλον είναι μια χώρα που δεν έχει περιθώριο να καθυστερήσει άλλο. Δεν έχει περιθώριο γιατί η ψηφιακή οικονομία τρέχει πολύ γρήγορα και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο όχι μόνο οι πολίτες επικοινωνούν με το δημόσιο, ολόκληρο τον τρόπο με τον οποίο ολόκληρη η οικονομία κινείται. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν συστήσαμε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ήδη από το 2016. Έχουμε μια συνεκτική ψηφιακή στρατηγική, έχουμε ένα όραμα και έχουμε και συγκεκριμένους στόχους που θα τους υλοποιήσουμε σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Και σας το λέω αυτό με τόση βεβαιότητα, γιατί ξέρω συνήθως μία από τις παθογένειες των έργων πληροφορικής στην Ελλάδα ήταν ο πολύ μακρύς χρόνος υλοποίησης ενός έργου. Δηλαδή, το είπε και πολύ σωστά και ο Υπουργός και η κυρία Γεροβασίλη, ένα έργο σχεδιάζονταν το 2012 και υλοποιούνταν το 2018 και αν. Και όχι μόνο δεν υλοποιούνταν το 2018, φοβόντουσαν και οι επιτροπές να το παραλάβουν, γιατί ήταν έργα με επικαλύψεις. Ήταν έργα με προβλήματα, ήταν έργα που στο τέλος της ημέρας είχαν χάσει την αξία τους. Η προηγούμενη κυβέρνηση λοιπόν ήξερε από το 2013 ότι ήταν πλέον απέτηση, ήταν μια απέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει μια διακριτή δομή και ένα στρατηγικό σχέδιο προκειμένου τα έργα ψηφιακής πολιτικής να προχωράνε γρήγορα. Παρόλα αυτά δεν έκανε καμία ενέργεια. Και φτάσαμε λοιπόν το 2014 και μας παρέδωσαν ένα μηδενικό σχέδιο ψηφιακής πολιτικής. Αντιθέτως, το μόνο σχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που πήραμε για τη χώρα ήταν οι απολύσεις. Και θα σας πω κάτι για τις απολύσεις στο δημόσιο και θα σας πω και για την επιτυχία. Βλέπω την κυρία Λίλα τώρα που κάθεται εδώ, είναι μια υπάλληλος, θεωρώ μια εμβληματική προσωπικότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, η οποία βλέπω πόσο έχει απλοποιηθεί η εργασία της με την εισαγωγή του νέου συστήματος αυτού στο Υπουργείο μας, το οποίο τέθηκε, σχεδιάστηκε από τα στελέχη του Υπουργείου και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία σε 3 μόλις μήνες. Ενημερωτικά σας λέω ότι έχουν διακινηθεί περισσότερα εσωτερικά διακινούμενα, εννοώ, 3.500 έγγραφα στο Υπουργείο. Σκεφτείτε ότι ακόμα δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό και η επικοινωνία των εγγράφων ανάμεσα στα Υπουργεία. Είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα και παίζουμε ένα ρόλο πολύ κομβικό, συμβουλεύουμε και είναι πολύ σημαντικό οι συνέργειες που αναπτύσσονται ανάμεσα στα Υπουργεία. Και γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα συνεργασίας το κατά πόσο η ψηφιακή πολιτική θα γίνει και πράξη και δεν θα μείνει μια στρατηγική στα χαρτιά. Ήδη το έργο αυτό της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με τις ψηφιακές υπογραφές
Είναι ένα έργο το οποίο εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και γι' αυτό μας κάνουν κριτική. Ενοχλούνται που βάζουμε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργα ψηφιακής πολιτικής. Νομίζω ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες στρέφονται στην ψηφιακή οικονομία. Αξιοποιούμε εξίσου τόσο τα χρήματα από το ΕΣΠΑ, όσο και από τα χρήματα από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν για ποιο λόγο δεν πρέπει να εντάσσουμε ψηφιακά έργα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε προεγκρίνει έργα, 47 έργα, τα οποία ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε 7 εμβληματικά έργα, τα οποία τα εντάξαμε το Γενάρη και θα τα προκηρύξουμε το Μάρτι. Θέλω να μου πείτε, αν ξέρετε ποτέ στο παρελθόν να έχουμε τόσο ταχύ σχεδιασμό και υλοποίηση ενός έργου πληροφορικής. Και αυτό ακριβώς ερχόμαστε σήμερα να καλύψουμε. Η ψηφιακή πολιτική δεν μπορεί να περιμένει. Είναι μια αναγκαιότητα στην οποία για να πετύχει θα πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι. Οι παραγωγικοί φορείς, τα υπουργεία, οι επιχειρήσεις, οποιοδήποτε ο σύνδεσμος επιχειρήσεων πληροφορικής, δεν έχουμε περιθώριο πλέον άλλο να καθυστερήσουμε. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τώρα αυτό το έργο για να δείτε ακριβώς ποια χαρακτηριστικά είναι αυτά που το κάνουν καινοτόμο και πρωτοπόρο. Πάμε λίγο στην πρώτη σελίδα. Γιατί λέμε λοιπόν ότι είναι ένα έργο σταθμός για τη δημόσια διοίκηση. Καταρχήν, η επιτυχία αυτού του έργου, και θα το λέω και συνέχεια, δεν είναι μόνο ο σωστός σχεδιασμός. Η επιτυχία ενός έργου δεν είναι θέμα λογισμικού. Είναι θέμα ανθρώπου. Και εδώ πέρα αυτό το έργο πέτυχε, το πιλωτικό έργο στο Υπουργείο μας, γιατί οι άνθρωποι το αγκάλιασαν. Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρήθηκαν από άλλες κυβερνήσεις ως μη ικανοί για να ολοκληρώσουν τέτοια έργα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα, ότι πρέπει να επενδύσουμε στους ανθρώπους μας. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο έχει πάρα πολύ ικανούς ανθρώπους. Έχει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν τέτοια έργα πληροφορικής και γι' αυτό πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και το κομμάτι των ψηφιακών δεξιοτήτων. Ένα κομμάτι που η προηγούμενη κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε καθόλου. Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι το α και το ω, όπως και το οι άνθρωποι να πιστέψουν στο έργο αυτό. Το έργο λοιπόν αυτό που μόλις με 22,5 εκατομμύρια ευρώ έρχεται να εξοικονομήσει 380 εκατομμύρια ευρώ τον πρώτο χρόνο λειτουργίας. Και το ποσό αυτό δεν είναι ένα ποσό που το βγάλαμε εμείς, βασίζεται σε μια μελέτη του Ινστιτούτου του ΙΟΒΕ, το οποίο το 2016 έκρινε ότι και αποτίμησε τη γραφειοκρατία στο ποσό των 380 εκατομμυρίων ευρώ. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό πόσες νέες θέσεις εργασίας μπορεί να δημιουργήσει μόνο αυτή η εξοικονόμηση. Στο εξωτερικό, στις ψηφιακά αναπτυγμένες χώρες, δημιουργούν ολόκληρα οικοσυστήματα γύρω από την ψηφιακή πολιτική. Και αυτός είναι και ο δικός μας στόχος. Δεν φτιάχνουμε ένα σύστημα το οποίο απλά το παρατάμε και είναι στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών ή των υπουργείων. Δημιουργούμε ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Οικοσύστημα σημαίνει ότι εμπλέκονται οι φορείς, η ακαδημαϊκή κοινότητα, η ερευνητική κοινότητα. Όταν παρουσιάσαμε το πρόγραμμα της Εφηβούς Γεωργίας, πριν από 15 μέρες περίπου, φτιάξαμε ένα ολόκληρο μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο τα δεδομένα τα οποία θα προκύπτουν από την Εφηβή Γεωργία θα πηγαίνουν για αξιοποίηση από την ακαδημαϊκή και την ερευνητική κοινότητα. Και μιλάμε για ανοιχτά δεδομένα, προσβάσιμα από όλους. Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε και συνέχεια και για δίκαιη ψηφιακή ανάπτυξη. Τα δεδομένα λοιπόν που προκύπτουν από αυτή την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, μετά θα μας οδηγήσουν σε νέες πολιτικές αποφάσεις, απλοποίησης, απλούστευσης των διαδικασιών, σε νέες ποιοτικές υπηρεσίες για πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Το έργο λοιπόν αυτό έρχεται όχι απλά να αναβαθμίσει τις σχέσεις των πολιτών, όπως λέει η διαφάνεια, στην πραγματικότητα έρχεται να τις αποκαταστήσει. Γιατί το δημόσιο είναι στα μάτια των πολιτών ως κάτι εχθρικό και μη ευέλικτο. Ευτυχώς έχουμε την Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής που είναι πολύ ευέλικτη, έτσι, και έρχεται και σπάει αυτό το χαρακτηριστικό. Λοιπόν, αφορά λοιπόν όλους τους πολίτες και όλες τις επιχειρήσεις. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο η ποσοτική εξοικονόμηση, είναι και ότι το έργο αυτό είναι ένα ποιοτικό, το οποίο στο τέλος μας αφορά όλους. Αφορά όλους τους πολίτες και όλες τις επιχειρήσεις.
Μερικά δομικά στοιχεία του έργου αυτού είναι ότι δεν καταργεί τα τοπικά συστήματα διακίνησης εγγράφων. Στην πραγματικότητα, εάν προσπαθήσουμε τώρα να καταργήσουμε οποιοδήποτε σύστημα υπάρχει, σας το λέω ειλικρινά, αυτό το έργο δεν πρόκειται να υλοποιηθεί ποτέ. Και θα είναι και άλλο ένα και αυτό έργο εξαγγελία. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να διασυνδέσουμε όλα τα τοπικά συστήματα. Εάν δεν μπορούμε να τα διασυνδέσουμε, τότε αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τα αντικαταστήσουμε. Να δημιουργήσουμε δηλαδή μια κεντρική υποδομή ανταλλαγής εγγράφων. Άρα λοιπόν, όπως είπαμε, διασυνδέουμε τα τοπικά σίδε με συγκεκριμένα ανοιχτά πρωτόκολλα επικοινωνίας. Επιπλέον θα ήθελα να σας πω ότι κανένα έργο δεν θα παραδίδεται στο δημόσιο εάν δεν έχει ανοιχτά πρωτόκολλα. Ανοιχτά πρωτόκολλα σημαίνει ότι όλα τα συστήματα του δημοσίου θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τα έργα τύπου Σιλό αποτελούν πλέον παρελθόν για την ελληνική δημόσια διοίκηση. Πληρώναμε ξανά και ξανά και ξανά τα ίδια έργα. Και στο τέλος ούτε τα παραλάμβαναν και ούτε δούλευαν. Δεν φτάνει δηλαδή ότι τα χρυσοπληρώναμε. Στο τέλος δεν δούλευαν κιόλας. Άρα λοιπόν, προχωρώντας στην διασύνδεση των τοπικών ΣΥΔΕ, φτάνουμε σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, και το είπε και η Υπουργός πάρα πολύ ωραία. Εμείς δίνουμε μέσω της αρχής πιστοποίησης του ελληνικού δημοσίου δωρεάν ψηφιακές υπογραφές. Αυτό είναι μια κεντρική πολιτική απόφαση. Δίνουμε δωρεάν ψηφιακές υπογραφές και αυθεντικοποιούμε τους χρήστες. Που σημαίνει ότι όποιος παίρνει μια ψηφιακή υπογραφή είναι ικανός να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες διαδικασίες όσον αφορά τη διακίνηση ενός εγγράφου. Και εδώ ερχόμαστε να λύσουμε και όλα τα θέματα των προσωπικών δεδομένων, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στην Ευρώπη. Ερχόμαστε να βάλουμε ρόλους στη διακίνηση των εγγράφων, δηλαδή ποιος βλέπει τι και το κυριότερο πού βρίσκεται κάθε έγγραφο. Το ανέφερε και ο Υπουργός πριν λίγο, έγγραφα στα σιρτάρια δεν θα υπάρχουν πια. Το έγγραφο θα έχει μία πλήρη ιχνηλασιμότητα. Θα ξέρει δηλαδή ο άμεσα ενδιαφερόμενος, ο Υπουργός, ο Γραμματέας, ο υπάλληλος, ποιος έχει χρεωθεί το έγγραφο, ποια είναι η θέση του στη δημόσια διοίκηση και ότι αυτό το πράγμα που έχει παράγει έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι πλέον και μετρήσιμο. Θα βγουν δηλαδή αξιοποιήσιμα δεδομένα μέσα από αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο λοιπόν ταυτοποιούμε τους χρήστες είναι τρόπος αντίστοιχος με αυτούς που υπάρχει στις τραπεζικές συναλλαγές. Και ίσως θα έπρεπε να μιλήσουμε σοβαρά στο κομμάτι της αυθεντικοποίησης, Υπουργέ μου, μήπως εμπλέξουμε κάποια στιγμή και τις τράπεζες και τον τραπεζικό κλάδο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και εκείνοι ταυτοποιούν πολίτες. Η ταυτοποίηση είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Πηγαίνεις σε ένα οποιοδήποτε ΚΕΠ με την ταυτότητά σου, παίρνεις ένα username, παίρνεις ένα password και στο συγκεκριμένο δικό μας σύστημα παίρνεις και μια εφαρμογή η οποία εγκαθίσταται στο κινητό σου, το οποίο πλέον ξέρουν ότι είναι αυτό το κινητό σου, το οποίο είναι ταυτοποιημένο με σένα, και παίρνεις και ένα δεύτερο κωδικό ασφαλείας προκειμένου να πραγματοποιήσεις μια ηλεκτρονική υπογραφή. Ουσιαστικά και πρακτικά θα έλεγα, είναι εξίσου απαραβίαστο όσο είναι και μια τραπεζική συναλλαγή που κάνεις μέσω e-banking. Αν δηλαδή θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να είναι διαβλητό ή να μπορέσει να χακαριστεί, το ίδιο πιθανό είναι να χακαριστεί και μια τραπεζική συναλλαγή. Η ιχνηλασιμότητα λοιπόν και η λειτουργική αρχιοθέτηση είναι αυτό ακριβώς που σας είπα. Σημαίνει ότι το έγγραφο σε όλα τα στάδια του ξέρει ο χρήστης πού βρίσκεται, ξέρουμε αν καθυστερεί, ξέρουμε αν προχωράει ή μπορούμε να αναζητήσουμε γιατί δεν προχωράει. Υπήρχαν δικαστικές υποθέσεις που είχαν μείνει στα σιρτάρια. Εάν είχαμε ψηφιοποιήσει τις δικαστικές υποθέσεις, τώρα αυτά θα είχαν προχωρήσει. Και η τήρηση λοιπόν ιστορικού, όπως είπε και η Υπουργός στο G-Cloud, άλλη μία παθογένεια του συστήματος λειτουργίας της πληροφορικής στο ελληνικό δημόσιο, αγοράζαμε ξανά και ξανά υποδομές. Υποδομές που έπρεπε να τις συντηρούμε, υποδομές που έπρεπε να πληρώνουμε άδειες, υποδομές που απαξιώνονταν. Πλέον με το κυβερνητικό cloud έχουμε λύσει και αυτό το θέμα και ως προς το GDPR, το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, αλλά και ως προς την ασφάλεια και την προσβασιμότητα των εγγράφων, τα οποία είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμα. Βλέπουμε παρακάτω πώς είναι η ροή διακίνηση εγγράφου. Δεν θα μπω τώρα σε τεχνικές λεπτομέρειες. Τα έγγραφα όπως διακινούνται έχουν μια χρονοσφραγίδα, μια χρονοσήμανση. Ξέρεις ακριβώς πότε υπογράφηκαν, ποια συγκεκριμένη μέρα και ποια συγκεκριμένη ημερομηνία.
Ξέρεις λοιπόν, εφόσον τους έχει αποδοθεί ένας μοναδικός αριθμός, που βρίσκονται, αν έχουν καθυστερήσει και φυσικά καταργούνται οι μετακινήσεις, οι κλητήρες, και χαιρόμαστε να δούμε αυτούς τους ανθρώπους να αξιοποιηθούν σε νέα πόστα. Γιατί αυτό ακριβώς είναι που κάνει η ψηφιακή διακυβέρνηση. Αλλάζει και τις σχέσεις, αλλάζει και τον τρόπο εργασίας. Η κυρία Λίλα, λοιπόν, που την επικαλέστηκα πριν, τη θυμάμαι μια ζωή να κουβαλάει ένα πάκο με χαρτιά. Ήτανε τα χαρτιά πάνω από εκείνη. Θα ήθελα να μας πει τώρα στο μικρόφωνο πόσα χαρτιά διακινεί. Άνοιξε το μικρόφωνο, πες μας. Πες το. Δεν είναι στημένο αυτό, Λίλα, δεν το έχουμε σκηνοθετήσει. Ωραία. Μια αληθινή μαρτυρία, λέγεται αυτό. Το πόσο παραγωγικό είναι αυτό το έργο. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ως προς το κομμάτι των προηγμένων ψηφιακών υπογραφών, αυτό είναι μια λύση που δώσαμε εδώ στο Υπουργείο και υπάρχει και σε άλλους φορείς, δηλαδή δεν είναι μια καινοτομία την οποία φέραμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Οι απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές λύνουν το πρόβλημα με τα στικάκια. Λύνουν το πρόβλημα με τα στικάκια, γιατί δεν χρειάζεται να είναι μία μόνο ταυτοποιημένη συσκευή. Ο Υπουργός, όταν ήμασταν στην Αμερική, υπέγραψε έγγραφα από το τάμπλετ, υπέγραψε από το κινητό του, υπέγραψε από σταθερό desktop, μπορεί να μπει από οποιοδήποτε υπολογιστή και να υπογράψει με το δεύτερο κωδικό αυθεντικοποίηση που παίρνει οποιοδήποτε έγγραφο τον ενδιαφέρει. Τα πλεονεκτήματα τα καταλαβαίνετε κι εσείς. Η πάταξη της γραφειοκρατίας στην πράξη, αφού λοιπόν υπάρχει μια επιτάχυση της εξυπηρέτησης οποιονδήποτε εμπλεκομένου υπάρχει σε αυτή τη διαδικασία, υπάρχει μια αξιοπιστία, υπάρχει σοβαρή περιστολή εξόδων, αλλά αυτό το έργο θεωρώ ότι έχει και περιβαλλοντική συνέπεια, καθώς καταργούμε ουσιαστικά, όχι ουσιαστικά και πρακτικά, τη διακίνηση χαρτιού. Έχουμε λοιπόν ακριβή στατιστικά στοιχεία τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν σε αποφάσεις, και εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο τα στατιστικά όταν μιλάμε για όρους ανοιχτής διακυβέρνησης. Να δούμε δηλαδή πραγματικά πόσα έγγραφα διακυπεριώνονται, ποιος είναι ο πρότυπος χρόνος, πώς μπορούμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες. Υπάρχει διαφάνεια φυσικά και ασφάλεια και υπάρχει και πλήρης οργάνωση και αρχειοθέτηση. Γιατί λοιπόν λέμε ότι αυτό το έργο είναι ένας μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και την αγορά. Γιατί όταν απλουστεύεις τις διαδικασίες, αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα νέο κύμα επενδύσεων στην Ελλάδα. Το κάναμε πρόσφατα και με τις επενδύσεις στα οπτικοακουστικά. Φέραμε ένα πολύ απλό πλαίσιο για επενδύσεις στα οπτικοακουστικά στην Ελλάδα. Ένα νόμο δηλαδή, τον οποίο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για την παραγωγή σύγχρονου οπτικοακουστικού περιεχομένου. Και θεωρώ ότι αυτές όλες οι διαδικασίες σε συνδυασμό με τη γρήγορη, για παράδειγμα, σύσταση μιας επιχείρησης για την ταχεία διεκπαιρίωση των δικαστικών υποθέσεων, είναι στοιχεία τα οποία οι επενδυτές τα λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη όταν έρχονται να επενδύσουν σε μια χώρα. Στα οπτικοακουστικά συγκεκριμένα, έχουμε βάλει το cash rebate. Ο τρόπος με τον οποίο υποβάλλεις μία αίτηση ηλεκτρονικά είναι πάρα πολύ απλός. Τα λεφτά γυρίζουν γρήγορα πίσω. Υπάρχει ένα ευνοϊκό περιβάλλον. Είναι στοιχεία πολύ δομικά όταν μιλάμε για μια οικονομία η οποία είναι φιλική τόσο προς τους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό δημιουργούμε ένα ψηφιακό οικοσύστημα ώστε όλη η διακίνηση εγγράφων τόσο από το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα να γίνεται ψηφιακά. Και αυτό εννοούμε ότι θα μπορούν πλέον και ιδιωτικές επιχειρήσεις με συγκεκριμένες διαλειτουργικότητες να αντλούν τα στοιχεία αυτά που θέλουν μέσα από τον κεντρικό αυτό κόμβο. Συγκεκριμένα έγγραφα, συγκεκριμένα αρχεία. Το κομμάτι με τις διαλειτουργικότητες, το ανέφερε και ο Υπουργός, είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο κομμάτι. Θεωρώ ότι χωρίς διαλειτουργικότητα δεν υπάρχει ψηφιακή πολιτική. Αν όλα τα συστήματα του δημοσίου δεν μιλάνε μεταξύ τους, δεν μπορούμε να έχουμε ποιοτικές υπηρεσίες. Στην πράξη, λοιπόν, όπως σας είπα, επιταχύνει τις συναλλαγές, εξοικειώνει του δημοσίους υπαλλήλους με τις νέες τεχνολογίες και είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σχεδιασμού αυτού του έργου είναι η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση και η υποστήριξη. Η εκπαίδευση και η υποστήριξη είναι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχή υλοποίηση ενός έργου. Γιατί, εάν οι χρήστες, όπως είπα και στην αρχή, δεν πιστέψουν στο έργο, αν δεν υπάρχει μια on-site υποστήριξη
και στο κομμάτι της υποστήριξης σε αυτό το έργο έχουμε σταθεί πάρα πολύ. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πολύ σοβαρό help desk το οποίο θα λύνει όλα τα προβλήματα που θα προκύπτουν. Και είμαι σίγουρος ότι θα προκύψουν προβλήματα και είναι φυσιολογικό να προκύψουν προβλήματα όταν μιλάμε για ένα έργο τέτοιας έκτασης. Αλλά τα προβλήματα είναι για να τα λύνουμε. Ήδη οι χρήστες του πιλωτικού προγράμματος έχουν προτείνει λύσεις προκειμένου το έργο, Υπουργέ, να γίνει πιο παραγωγικό. Και αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η εμπλοκή τους σε αυτό το έργο και πόσο επενδύουμε στον άνθρωπο. Συμμετοχή του πολίτη. Οι πολίτες αποζητούν μια επικοινωνία με το κράτος. Αυτό φαίνεται τόσο και από την πρωτοβουλία που έχει πάρει ο κύριος Φλαβμπουράρης, ο Υπουργός Επικρατείας, με την καθημερινότητα, όσο και με το InfoGov. Και είναι εντυπωσιακή η συμμετοχή των πολιτών σε θέματα συμμετοχής. Είναι θέμα δημοκρατίας. Το να δίνει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικά με το κυβερνητικό έργο, το να λύνεις θέματα της καθημερινότητας που τους απασχολούν, δείχνει πλέον ότι είμαστε ένα ψηφιακό κράτος που προάγει την ισότιμη πρόσβαση, που δίνει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά θα σας πω για την καθημερινότητα ότι έχει 1.211 υποθέσεις με επιτυχή έκβαση για το κοινωνικό σύνολο, έχει 1.084 υποθέσεις, αυτό ακριβώς σας είπα και πριν, που συνέβαλαν στον εξορθολογισμό της λειτουργίας των δημοσίων λειτουργών και έχει και 311 υποθέσεις που οδήγησαν σε νομοθετική πρωτοβουλία. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το InfoGov. Μέσα σε μόλις 10 μήνες λειτουργίας έχουμε 20 και πλέον χιλιάδες χρήστες που εμπλέκονται και παρακολουθούν καθημερινά το κυβερνητικό έργο και 1.700 και αναρτήσεις που αφορούν σε δράσεις για τους πολίτες. Φτάνουμε, θεωρώ, στο πιο σημαντικό έργο το οποίο έχουμε να παρουσιάσουμε μαζί με την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. Είναι η ενιαία ψηφιακή πύλη. Πρόκειται για πρώτη φορά ένα one-stop shop όλων των υπηρεσιών του δημοσίου προς πολίτες και επιχειρήσεις. Το έργο αυτό, για να πετύχει, θα πετύχει μόνο μέσα από τις διαλειτουργικότητες. Αυτό σημαίνει ότι θα μαζέψουμε όλες τις υπηρεσίες που δίνουμε, θα τις συγκεντρώσουμε σε μία πύλη, τις οποίες οι ταυτοποιημένοι πολίτες θα μπορούν να τις απολαμβάνουν και να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με το δημόσιο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, είναι ίσως ένα κομμάτι από τα κεντρικότερα ενός puzzle μαζί με την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων που θα οδηγήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου και θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ειδικά στο κομμάτι των επιχειρήσεων, συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Οικονομίας και με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να απλοστεύσουμε και να προσδιορίσουμε ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά, προκειμένου να βοηθήσουμε στην ταχεία σύσταση μιας επιχείρησης. Και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη αυτής της χώρας. Το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το ξέρει πολύ καλά και η κυρία Γεροβασίλη, θα δώσει ποιοτικά στοιχεία για τους δημοσίους υπαλλήλους και θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα τι σημαίνει διαλειτουργικότητα. Έχοντας στοιχεία για τους δημοσίους υπαλλήλους, ξέρεις ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται ποιος, ποια είναι τα πτυχία του, θα διασυνδέεται με το ΑΣΕΠ, θα λαμβάνεται υπόψη στις προαγωγές, δεν θα χρειάζεται υπηρεσιακές μεταβολές να πηγαίνουν χαρτιά για την οικονομική, για την αλλαγή κλάδου, για την αναβάθμιση. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά και δείχνουν ότι μόνο εάν τα συστήματα του Δημασίου μιλάνε μεταξύ τους μπορούμε να έχουμε ποιοτική αναβάθμιση. Θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να πάρουμε στρατηγικές αποφάσεις. Θα διευκολύνουμε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε θέματα λήψης αποφάσεων. Ο προϋπολογισμός λοιπόν αυτού του έργου είναι 5 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα μεταρρύθμισης δημοσίου τομέα. Θα τα λέμε τώρα συνέχεια γιατί μας ρωτάνε συνέχεια από πού χρηματοδοτείται. Σίγουρα δεν χρηματοδοτείται με μαύρες σακούλες. Είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από το ΕΣΠΑ. Νομίζω ότι είναι αρκετά αυτά που έχουμε παρουσιάσει τώρα. Το θέμα είναι τα έργα αυτά να μην είναι άλλη μία εξαγγελία και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη του Υπουργείου
και όλα τα στελέχη της γραμματείας μου, τα οποία τα έχω πιέσει υπερβολικά, βλέπω τώρα και γελάνε από πίσω, γελάτε από χαρά φαντάζομαι, τα έχω πιέσει γιατί πραγματικά απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ καλό συντονισμό προκειμένου να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα ικανοποιήσει όλους μας, προκειμένου η χώρα να μπει δυναμικά στο παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Θέλω μία διευκρίνηση, κύριε Ράλη. Για να μην μείνουν, επειδή έχουμε και συναδέλφους δημοσιογράφους εδώ, για να μην μείνουν ερωτηματικά. Με ποια ιδιότητα με... Του δημοσιογράφου, εντελώς. Πάντα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μιλήσατε για κάποια έργα, γύρω στα 45, τα οποία ξεκίνησαν τον Γενάρη, έτσι, και είπατε θα εξαγγελθούν τον Μάρτιο. Προφανώς εννοούσατε τον Μάιο. Εννοούσα τον Μάρτιο. Θα βγουν στη διαβούλευση... Το Μάιο. Τον Απρίλιο. Έχασε το κομμάτι. Συγγνώμη, γιατί δεν θέλω να αφήσω αφασάφιες στον κόσμο φεύγοντας από εδώ με τίποτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Παπά, την κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Ράλη για την παρουσίαση. Νομίζω ότι υπάρχει υλικό αρκετό. Καλή εβδομάδα, καλές γιορτές και την επόμενη φορά θα έχουμε περισσότερα να παρουσιάσουμε. Α, εντάξει, ναι. Αγγέλα. Θέλω λίγο να σταθώ στο θέμα της εκπαίδευσης και υποστήριξης που είπατε. Ναι. Επειδή γνωρίζουμε όλοι ότι και στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα το δυναμικό το οποίο εργάζεται συνήθως, πώς να το πω, βολεύεται σε συγκεκριμένα συστήματα και συγκεκριμένες λειτουργίες και έχει μία μεγάλη δυσφορία να αλλάξει τον τρόπο που δουλεύει. Εμείς εδώ μιλάμε για μία αλλαγή στην ουσία του τρόπου που δουλεύουν οι άνθρωποι. Θέλω να σας ρωτήσω, μιλήσατε για εκπαίδευση, μιλήσατε και για υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του νέου συστήματος, ας πούμε, αρχής γενομένης, καταλαβαίνω, από την ψηφιακή υπογραφή. Θα ήθελα να μου πείτε, ας πούμε με το παράδειγμα του Υπουργείου εδώ, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, τι εκπαιδευτικά προγράμματα εφαρμόστηκαν, δηλαδή υπήρξαν συγκεκριμένες ώρες σε συγκεκριμένα κέντρα ή με κάποιους ανθρώπους, δεν ξέρω πώς έγιναν αυτά, τι διάρκεια είχαν, τι ανταπόκριση είχαν από το Υπουργείο και στη συνέχεια, αφού έγιναν αυτά, φαντάζομαι, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, μετά πώς λειτουργεί το Help Desk. Δηλαδή, επειδή η ανησυχία από πλευράς μου είναι στην εφαρμογή και στην αδράνεια, ας πούμε, των οργανισμών να αλλάξουν τρόπο δουλειάς. Λοιπόν, αυτό η εκπαίδευση και η υποστήριξη νομίζω ότι είναι ακριβώς στην καρδιά του πώς πραγματικά περνάει ένας οργανισμός από ένα τρόπο δουλειάς σε έναν άλλον. Γι' αυτό σας ρωτάω να μας πείτε λίγα παραπάνω στοιχεία γι' αυτό, με αφορμή και το δικό σας Υπουργείο εδώ. Νομίζω είναι στοίχημά μας να αλλάξει η εργασιακή κουλτούρα στο δημόσιο και αυτό ακριβώς φέρνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Συνήθως λένε πρώτα οι διαδικασίες, μπορεί να το πει αυτό ο Υπουργός που το ξέρει πολύ καλά, και μετά οι ψηφιακές. Άμα περιμένουμε να αλλάξουν όλες οι διαδικασίες και μετά να φέρουμε ένα σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, το πιο πιθανό είναι να μην γίνει ποτέ. Γιατί υπάρχουν αντιστάσεις και υπάρχει και δυσπιστία. Αυτή τη δυσπιστία λοιπόν εμείς ερχόμαστε να την καταπολεμήσουμε βάζοντας τις ίδιες τις εταιρείες, δηλαδή αυτούς τους οποίους σχεδιάζουν το έργο σε συνεργασία βέβαια μαζί μας, να παρέχουν συνεχή υποστήριξη στο έργο, συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση στο συγκεκριμένο project. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια οριζόντια εκπαιδευτική δραστηριότητα σε αυτή τη φάση. Μιλάμε ότι θα πρέπει να καταλάβουν οι χρήστες πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Θα πρέπει να πιστούν και μετά αυτό είναι και ευθύνη του κάθε φορέα. Δηλαδή, ο Νίκος ο Παπάς, είχαμε βάλει έναν ορίζοντα 3 μήνες παραγωγική, είχαμε βάλει πιλωτικής λειτουργίας προκειμένου να φτάσουμε στην πλήρη ψηφιοποίηση του Υπουργείου. Έφτασε μία μέρα και είπε ότι δεν υπογράφω κανένα. Του ήρθε ένα χαρτί το οποίο δεν ήταν μέσα από το ΣΥΔΕ και είπε ότι δεν υπογράφω τίποτα που δεν είναι μέσα από το σύστημα. Γιατί το έργο έχει παραδοθεί, είναι λειτουργικό,
το 99% των χρηστών το χρησιμοποιεί, δεν καταλαβαίνω γιατί ένα έγγραφο μπορεί να έρθει σε φυσική μορφή. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό, εκτός από τους χρήστες, και οι άνθρωποι οι οποίοι διοικούν τους οργανισμούς να δώσουν την απαραίτητη προσοχή προκειμένου το έργο να υλοποιηθεί. Δεν είναι ανάγκη το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ή το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης να κυνηγάει τον κάθε φορέα. Είναι ένα έργο το οποίο είναι σίγουρο ότι θα είναι παραγωγικό και οι χρήστες θα καταλάβουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πώς απλοποιείται η ζωή τους. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό της on-site υποστήριξης είναι υποέργο του έργου του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ένα help desk. Και σας ανέφερα ένα κομμάτι αποτυχίας των έργων ήταν ότι οι εταιρείες τα παρέδιδαν συνήθως μέσα από έναν σκληρό ανταγωνισμό μειοδοτικό, ρίχνανε στο τέλος και την ποιότητα του έργου. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αποτυχίας των έργων. Θέλω να δίνουμε πλέον πολύ μεγάλη σημασία στα ποιοτικά έργα. Στην ίδια γραμμή βρίσκεται και το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης. Το είχαμε πει και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ μαζί με τον Τάκη τον Κορκολή. Προτιμούμε να παραδίδονται έργα τα οποία είναι ποιοτικά και ακριβότερα, παρά έργα τα οποία δεν θα λειτουργήσουν και θα είναι φτηνότερα. Αυτό λοιπόν είναι μια απόφαση στο κατά πόσο τα έργα που θα παίρνουμε θα είναι έργα λειτουργικά. Όταν οι εταιρείες μπαίνουν σε μια διαδικασία μειοδοτικών διαγωνισμών, στο τέλος θα πέσει και η ποιότητα του έργου. Οπότε λοιπόν τα τεχνικά στάνταρ τα κρατάμε πάρα πολύ ψηλά, το πρώτο. Και το δεύτερο και σημαντικό κομμάτι, φροντίζουμε να έχει μια υποστήριξη το έργο και μια εκπαίδευση. Και γι' αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε και με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Το ξέρει πολύ καλά και η κυρία Γεροβασίλη θα μιλήσει γι' αυτό, προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό δεν είναι υποχρέωση του αναδόχου, είναι υποχρέωση της πολιτείας να προσφέρει στους δημοσίους υπαλλήλους όλες τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να υποστηρίξουν ένα τέτοιο έργο. Παρόλα αυτά, εμείς δεν σταματάμε εκεί, είναι και υποχρέωση του αναδόχου να είναι παρόν και να δίνει λύσεις σε όποια προβλήματα προκύπτουν. Πραγματικά η αγωνία σας είναι πολύ σοβαρή, διότι ναι, γίνεται ένα εξαιρετικό έργο, σχεδιάζεται, δημοπρατείται, παραδίδεται από εκεί και μετά. Είναι θέμα πάρα πολύ ουσιαστικό, το κατά πόσο μπορεί το ανθρώπινο δυναμικό να ανταποκριθεί στις καινούργιες συνθήκες. Γι' αυτό και παράλληλα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ελληνική πραγματικότητα, και παράλληλα και με την Ευρώπη, έχουμε ξεκινήσει, σχεδιάζουμε, υλοποιούμε, αλλά φτιάχνουμε και την υποδομή για να μπορούμε να στηρίξουμε τον κάθε φορέα, προκειμένου να ενισχυθούν οι ψηφιακές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, διότι προφανώς χωρίς αυτούς δεν μπορεί να είναι ορατά όλα αυτά τα οποία σχεδιάζουμε και υλοποιούμε. Επομένως, έχουμε συνεργάτες μας στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο βεβαίως θα μπορεί να υποστηρίξει, μπορεί ήδη να υποστηρίξει ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, και ταυτοχρόνως έχουμε ξεκινήσει, τώρα ξεκινάει και αυτό, το μεγάλο κομμάτι των ψηφιακών δεξιοτήτων στην κοινωνία, διότι δεν αρκεί να το έχει ο δημόσιος υπάλληλος, θα πρέπει να το έχει και ο πολίτης από το σπίτι του. Και ο εργαζόμενος όπου και αν βρίσκεται σε δημόσιες αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις, διότι αλλιώς δεν μπορεί να διασυνδεθεί. Επομένως, το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων και της αναβάθμισής τους ξεκινάει με ευρύτερες συνεργασίες μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που έχει συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Πρόσφατα, ας πούμε, παρουσιάσαμε την πρώτη συνεργασία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την Περιφέρεια Κρήτης και την Google, ψηφιακές δεξιότητες στους εργαζόμενους στον τουρισμό στην Κρήτη. Σε λίγες μέρες αυτό θα είναι έτοιμο για την Ήπειρο και προχωράει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι πολλά κομμάτια που ταυτόχρονα έχει ανάγκη η χώρα να γίνουν. Το Υπουργείο οργανώνει, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης είναι δίπλα μας, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας, δηλαδή και ο ΣΕΠΕ και η Google και όλες οι εταιρείες, εν πάση περιπτώσει, θα εμπλακούν, διότι έτσι είναι και σχεδιασμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά τα προγράμματα. Όπως αντιλαμβάνεστε όμως, λέω αυτό και τελειώνω, το θέμα αυτό είναι κάτι που σήμερα βρίσκεται σε μια έντονη δραστηριότητα από πλευράς σχεδιασμού, υλοποίησης έργων
και έναρξης, αλλά προφανώς έχει ένα βάθος χρόνου το να αποτυπωθεί και να είναι μια καινούργια πραγματικότητα όλο αυτό. Εγώ θα είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος αν όλα αυτά μέσα σε 2 χρόνια έχουν αλλάξει στο σύνολο και πια είμαστε σε μια άλλη χώρα από αυτή που βρισκόμαστε σήμερα. Απαιτεί και χρόνο και κόπο και χρήματα βεβαίως, αλλά κυρίως απαιτεί έναν ορθολογικό σχεδιασμό και να μην υπάρξει ούτε 1 ευρώ το οποίο θα φύγει κατασπαταλημένο σε ένα διπλό έργο, όπως αυτά που ανέφερε ο κύριος Ράλης πριν, που έχουμε δει μπροστά μας, έργα χωμένα κάτω από τα συρτάρια, 100 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προσπαθούμε ακόμα με δικηγόρους, νομικά συμβούλια του κράτους και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, να τα ξετυλίξουμε. Θέλει κάποιος άλλος από τους παρευρισκόμενους κάτι? Συμπερασματικά, σε αυτό το Υπουργείο 600 υπάλληλοι πλέον χρησιμοποιούν μόνο την ψηφιακή υπογραφή και αν δεν, εσείς δεν θα προχωρήσετε, δεν το δέχεστε πλέον. Αυτό το είπε, έκανα ανταπεργία ως πολιτικός προϊστάμενος. Μονότρομος. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, πέραν από το χαλαρό τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζουμε τώρα, όλοι μας, πολλές φορές δεν είμαστε πάρα πολύ έτσι εύκολοι στο να κάνουμε αλλαγές. Έτσι. Αλλά αυτό νομίζω είναι μια αλλαγή η οποία αποδείχθηκε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη για τους πάντες, έχει κάνει τη ζωή μας πάρα πολύ πιο εύκολη και νομίζω και σε επίπεδο διοίκησης αλλά και σε επίπεδο αποδοτικότητας των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται στο Υπουργείο. Εγώ προσωπικά είμαι περήφανος που αυτό το πράγμα έγινε κατορθωτό, αλλά έγινε κατορθωτό επειδή το αγκάλιασε ο κόσμος ο οποίος εργάζεται εδώ πέρα. Δεν υπάρχει ψηφιακή πολιτική χωρίς τους ανθρώπους. Ψηφιακές ανασυγκρότησες έχουν 2 χρόνια πριν. Λοιπόν, γιατί εσείς δεν ήσασταν υπουργοί. Λοιπόν, ψηφιακή πολιτική χωρίς τους ανθρώπους δεν υπάρχει. Ψηφιακή πολιτική είναι κενό γράμμα. Αν δεν αγκαλιαστεί από τον κόσμο ο οποίος μπορεί αυτό το πράγμα να το κάνει να λειτουργεί, δεν έχει κανένα νόημα. Έτσι. Θα ήθελα να πω κάτι ακόμα πριν κλείσουμε. Πόσο σημαντικό είναι και πόσο γρήγορα πρέπει να τρέξουμε, γιατί μόλις το Μάρτιο του 2017 ήρθε η άρση της αιρεσιμότητας από την Κομισιόν. Δεν το αναφέραμε ποτέ αυτό, γιατί δεν μας αρέσει συνέχεια να σκαλίζουμε το παρελθόν. 1,2 δις λοιπόν, παρότι η προηγούμενη κυβέρνηση ήξερε από το 2013, από την προηγούμενη δηλαδή προγραμματική περίοδο, από το ΕΣΠΟ λοιπόν 2007-2013, ότι θα πρέπει να ληφθούν κάποιες πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις στρατηγικές, προκειμένου να αποδεσμευτούν χρήματα που ξεπεράσαν το 1,1 δις σε έργα ΤΑΦΠΕ στην Ελλάδα και στην περιφέρεια. Δεν έκαναν καμία ενέργεια. Οι ενέργειες λοιπόν γίνανε από αυτή εδώ την κυβέρνηση που δημιούργησε αυτό το συνεκτικό στρατηγικό πλαίσιο, έχει την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021, η οποία λοιπόν ήταν και ο λόγος που τον Μάρτιο του 2017, μόλις δηλαδή λιγότερο από ένα χρόνο ακριβώς μάλλον από φέτος, μας αποδέσμευσαν αυτά τα χρήματα. Άρα δεν μπορεί να μου μιλάει κανείς για καθυστερήσεις σε έργα πληροφορικής. Το Μάρτιο του 2017 ήρθε η επιστολή από την Κομισιόν, γιατί είχαμε εκπληρώσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις προκειμένου να αρθούν αυτές οι αιρεσιμότητες.